Καλημέρα. Καλημέρα σα. Σου φτιάχνω τη μέρα πρωί. Εντάξει. Δεν χρειάζεται όμως το. Εγώ το είπα. Είμαι ο τελευταίος και η δημοσιογραφική πιάτσα είναι η τελευταία που θα σου αποδώσει, θα σου απονείμει σούλη εύσημα. Είσαι ούτως ή άλλως στην επικαιρότητα, γιατί πέρα από την πολύ καλή δουλειά του ΠΑΟΚ, χθες ας πούμε, χωρίς καν να υπάρχει λόγος, βγαίνει ο Σάκουτα και λέει: ο καλύτερος προπονητής αυτή τη στιγμή είναι ο Σφίλης Μαρκόπουλος. Το είπε γιατί τον ρώτησαν κιόλας για το αν βιολογικά η ηλικία το ένα και το άλλο. Και το θέμα είναι προφανώς να έχεις διάθεση και να έχεις όρεξη και να αγαπάς αυτό που κάνεις και να έχεις αφοσίωση, δεν είναι? Σίγουρα. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο σε εξητάρει και σίγουρα πρέπει να είσαι συνεχώς στα καινούργια δεδομένα και συνεχώς να αναζητάς κάτι το καινούργιο, γιατί το άθλημα αυτό συνεχώς εξελίσσεται. Τι καινούργια αναζητάει ο ΠΑΟΚ τώρα που εισέρχεστε μαζί? Δεν είναι πρώτη σου θητεία στον ΠΑΟΚ. Να υπενθυμίσω ότι είσαι ο άνθρωπος ο οποίος είχε οδηγήσει τον ΠΑΟΚ το 93-94 στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατσα, τους τελικούς με την Τεργέστη, του Μποντιρόγκα και του Φούτσκα και του Ντεπόλ και των υπολείπων. Τώρα που εισέρχεσαι όμως στη δεύτερη πενταετία της δεύτερης θητείας, τι είναι εκείνο που εξητάρει έναν άνθρωπο που είναι χρόνια στο κουρμπέτι, που είναι ο παλαιότερος των προπονητών οι οποίοι δουλεύουν αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, τι θα ήταν για σένα έτσι πολύ, πολύ δεργαδόρικο? Εντάξει, ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να κάποια στιγμή να έχει από οικονομική άποψη να παγιωθεί σε μια σταθερή κατάσταση, να μπορέσει να δει με διαφορετικό τρόπο τόσο το ελληνικό πρωτάθλημα όσο και το ευρωπαϊκό υποχρεώσεις που μπορεί να έχει η ομάδα, να κατά κάποιο τρόπο οι απαιτήσεις που έχουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, γιατί είναι μεγάλες οι απαιτήσεις τους, κάποια στιγμή να αρχίζουν να βλέπουν ότι έχουν κάποιο όραμα. Αυτό το όραμα που βεβαίως προϋποθέτει και το πρόγραμμα, αλλά επειδή στον ΠΑΟΚ είσαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα, από την οποία απλώς έφυγε ο Χάρης, γιατί ο Χάρης τραβάει ο γιος στο δικό του δρόμο πια στον Κόρυβο, και ήταν και πολύ συγκινητικό το συναπάντημά σας στις προάλλες, το δεύτερο μετά το φιλικό μας. Νομίζω ότι υποστηρίζετε πάρα πολύ, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία παρέα με ωραία χημεία. Δηλαδή, υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι γκουρού, εσύ, υπάρχει ο Μπάνε Πρέλεβιτς στη θέση του Προέδρου, σε πολύ επιτελικό ρόλο ο Νίκος Σταυρόπουλος, είναι ο Τέλης ο Ζουνατζίδης. Εγώ θα έβαζα σε αυτή την παρέα Μολονότι, είναι άλλο πράγμα οι παίκτες και άλλο πράγμα οι άνθρωποι που αποφασίζουν, και τον Κώστα τον Χαραλαμπίδη, γιατί και αυτός πια είναι ένας θεσμός για το ελληνικό μπάσκετ. Και το γεγονός ότι παίζει και έχει τόσο καταλυτικό ρόλο στα 39 του αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Σίγουρα ο Κώστας είναι ένας παίκτης ο οποίος με την παρουσία του, την αγωνιστική, αλλά και το ήθος του πάνω απ' όλα και τον τρόπο με τον οποίο τον βλέπουν οι συμπαίκτες του, σεβόμενοι ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ίδιος, είναι ένα στοιχείο του που είναι πάρα πολύ θετικό για μια ομάδα. Σούλη, πώς είναι εύκολο να αλλάζεις ομάδες τώρα, γιατί ο ΠΑΟΚ είτε δεν μπορούσε να τους κρατήσει, είτε αποφάσισε να πάει σε καινούργιες επιλογές. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος. Θα το δούμε, θα το δείξει η πράξη. Η νεκροψία θα το δείξει. Αυτή τη στιγμή όμως έχει μια κίνηση που είναι καλύτερη από την περσινή. Έχει σοβαρή πιθανότητα να κάνει ένα βήμα παραπάνω στην Ευρώπη από ό,τι έκανε πέρυσι. Είναι στον ημιτελικό του κυπέλου και εκεί εγείρεται πολύ μεγάλες αξιώσεις, γιατί θα παίξετε με τον Παναθηναϊκό μέσα. Αλλά για ποια ομάδα μιλάμε? Για μια ομάδα που έχασε το βασικό της Πόιγκαρ, που ήταν και πολυτιμότερος παίκτης του πρώτου. Ναι, έχασε τον Τζαϊρέλη, έχασε τον Μπόγρι. Ποιον άλλο έχασε? Έφυγε η Τζαϊρέλη, έφυγε ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης, μπράβο. Έφυγε ο Πέιν. Το Πέιν, πέντε παίκτες. Σωστά. Και η ομάδα αναμορφώθηκε και είναι καλύτερη. Άρα υπάρχει μια πεπατημένη που είναι μια φιλοσοφία, ένα δόγμα στο οποίο μπαίνουν οι παίκτες πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η εξήγηση. Δεν μπορώ να πω αυτό. Απλώς αλλάξαμε λίγο τον τρόπο σκέψης της ομάδος πάνω σε ορισμένα δεδομένα. Πάντα το παρελθόν, η προηγούμενη χρονιά είναι οδηγός για την επόμενη χρονιά, τι θέλεις να κάνεις βάσει των παιχτών οι οποίοι έχουν μείνει, και νομίζω ότι κάναμε ένα ρόστερ το οποίο πάνω απ' όλα θα είναι ανταγωνιστικό μέσα στο γήπεδο. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο για μας. Όταν τα παιδιά έχουν όρεξη και να προσπαθούν για κάτι παραπάνω, αυτό είναι το πιο σπουδαίο για μας. Τον ικανοποιεί τον ΠΑΟΚ, του εκπληρώνει τις φιλοδοξίες να θεωρείται, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που παρακολουθεί μπάσκετ και έχει μυρωδιά από το άθλημα στην Ελλάδα που να μην λέει ότι ο ΠΑΟΚ
είναι μια κατηγορία μόνο στο πρωτάθλημα. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και συνιστούν μια κατηγορία, οι υπόλοιπες ομάδες είναι μια άλλη κατηγορία και ο ΠΑΟΚ είναι μόνο του μια κατηγορία. Τον ικανοποιεί αυτό, ή μπορεί να κοιτάξετε και λίγο, λίγο πιο πάνω? Να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν πιστεύω ότι και οι υπόλοιπες ομάδες που είναι κάτω από τον ΠΑΟΚ υστερούν πολύ. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες είναι δυνατές και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσεις να διατηρηθείς και να κρατηθείς σε ένα επίπεδο σε αυτό το οποίο θα ήθελαν εμείς εδώ στον ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, που είναι δυνατές ομάδες. Σίγουρα στο πίσω μέρος του κεφαλίου του κάθε ΠΑΟΚΣΥ θέλει κάτι παραπάνω, αλλά αυτό θα δείξει ο χρόνος. Είναι λίγο δύσκολο να το πεις τώρα, φίλοι, γιατί αυτή τη στιγμή και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι οι ομάδες οι οποίοι έχουν και την εμπειρία αλλά και τους παίχτες για πολύ μεγαλύτερα πράγματα από αυτά που μπορούν αυτή τη στιγμή να βλέπουν εμείς στον ΠΑΟΚ. Η εικόνα της ομάδας είναι πολύ καλή. Τα αποτελέσματά της είναι πολύ καλό. Το εισπράτεται αυτό και το λέω γιατί έκανες χθες ένα σχόλιο στις δηλώσεις. Το εισπράτεται αυτό από την παρουσία και από τη συμπαράσταση του κόσμου? Που, εντάξει, ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι κυρίως ποδοσφαιρικός, έχει το αποθυμένο να πάρει ένα πρωτάθλημα μετά από 30 χρόνια. Σίγουρα θα θέλαμε να το παλατάκι να είναι γεμάτο σε κάθε παιχνίδι. Ξέρουμε όμως η οικονομική κατάσταση τη στιγμή της Ελλάδος ίσως δεν μπορεί να μας φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Απ' την άλλη όμως πλευρά, αυτοί οι οποίοι έρχονται στο γήπεδο αυτή τη στιγμή είναι ενθουσιώδεις οι φύλαθοι, υποστηρίζουν την ομάδα και θα θέλαμε μέχρι το τέλος τουλάχιστον αυτοί οι φύλαθοι να παραμείνουν κοντά μας και να πλαισιωθούν και άλλοι φύλαθοι μαζί με αυτούς. Μιλάμε τώρα για ένα μάτσο που θα γίνει σε 40 μέρες νομίζω, πότε θα γίνει. Συμφωνείς ή το θεωρείς υπερβολικό ότι το μάτς κυπέλου με τον Παναθηναϊκό ημιτελικός είναι το μάτς της χρονιάς μέχρι το επόμενο? Αυτό μπορεί να λέγεται, αλλά δεν νομίζω ότι για μας είναι αυτό το δεδομένο αυτή τη στιγμή. Εμείς όλα τα παιχνίδια τα βλέπουμε το ίδιο. Βέβαια, αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι κάποιος στόχος, αλλά είναι και πολύ δύσκολο γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ καλή αυτή την περίοδο και μπορεί να είναι ακόμη καλύτερη όταν επανέλθουν και αυτοί οι τραυματίες στην κατάσταση στην οποία είναι. Οπότε θα είναι πολύ δύσκολο για μας και δεν θέλουμε με κανένα τρόπο να αγχώσουμε και να στρεσάρουμε όλη αυτή την ομάδα και όλο αυτό το έργο που γίνεται, ότι αυτό είναι ο στόχος για μας. Για μας στόχος είναι όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος. Να σε ρωτήσω κάτι, δεν είσαι βεβαίως αρμόδιος? Δεν είμαι ούτε εγώ. Λήφθηκε μια απόφαση η οποία ανακοινώθηκε χθες και χαροποίησε ιδιαίτερα τους παίκτες γιατί τους έδωσε και ρεπό. Η αναβολή του μάτς λόγω των εκδηλώσεων του Πολυτεχνείου με την εισήγηση της αστυνομίας για το μάτς που θα παίζεται με το Παναθηναϊκό στην επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πώς φάνηκε αυτή η απόφαση? Τώρα δεν ξέρω. Αυτή είναι απόφαση, πιστεύω, ότι η εντολή είναι μέσω της αστυνομίας. Ναι, μέσω της αστυνομίας είναι σίγουρα. Δεν μπορεί να κρίνει στην αστυνομία. Από εκεί πέρα, στο αγωνιστικό όμως επίπεδο, πιστεύω ότι οι ομάδες βάζουν κάποιους στόχους, κάνουν κάποιο πρόγραμμα και αυτές οι αναβολές σίγουρα αλλάζουν την ψυχολογία και τις ισορροπίες της ομάδας. Θα ήθελα η ομάδα μου να μην χάσει αυτούς τους στόχους που έχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή σε αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε, και να εμφανιστούμε τελείως διαφορετική στο επόμενο παιχνίδι. Θα ήθελα να εμφανιστούμε τουλάχιστον το ίδιο αγωνιστική. Τι σου αρέσει περισσότερο από την εφετινή ομάδα του ΠΑΟΚ? Επειδή είναι μια καινούργια ομάδα, πρώτα απ' όλα είναι επιτυχία. Βεβαίως η επιτυχία κρίνεται στο τέλος, αλλά η πορεία της μέχρι τώρα δεν σηκώνει κουβέντα ότι είναι επιτυχημένη. Αλλά από πλευράς μπάσκετ, δηλαδή, εσύ είσαι ένας άνθρωπος πολύ απαιτητικός, που έχεις μια φιλοσοφία που την έχεις παρουσιάσει σε όλες τις ομάδες, όπου έχεις δουλέψει. Τι είναι αυτό που σε εξητάρει έτσι στον εφετινό ΠΑΟΚ, αυτό τον καινούργιο ΠΑΟΚ? Έχουν διάθεση να παίξουν άμυνα για κάτι παραπάνω. Πουλάνε ακόμη και το τελευταίο. Η τελευταία εκμάδα τη δύναμή του μέσα στο γήπεδο για να μην δεχθούν καλάθι. Και αυτό είναι κάτι το πολύ καλό για την ομάδα. Όταν βλέπεις παίχτες μεγάλης αξίας, δηλαδή παίχτες όπως είναι ο Κάρτερ, να προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο μέσα στο γήπεδο, παρασύρει και όλους τους υπόλοιπους παίχτες σε αυτή την κατάσταση να μάχονται όλοι από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο για μια ομάδα. Βλέποντας κανείς και τη στατιστική χθες, δηλαδή 22 ασίστ και τα 10 κλεψίματα δείχνουν και αλτρουισμό και αυτό που είπες, τη διάθεση να μην αφήσουν καμιά φάση να πάει χαμένη στην άμυνα. Ναι, αυτά πάντα ξεκινάνε από την άμυνα μας, γιατί η άμυνα σου δίνει την ευκαιρία να φύγεις προς τα να κάνεις εφηνιασμούς και έτσι να αυξήσεις ασίστ σαν ομάδα. Και αυτό
ευχαριστεί όλους τους παίκτες, γιατί όλοι συμμετέχουν στο σκοράρισμα, όλοι συμμετέχουν στην άμυνα και αυτό είναι το πιο καλό σημείο. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι επίσης είναι ότι ο ΠΑΟΚ, okay, έχει καλούς ξένους, γιατί ο Κάρτερ είναι παίκτης δοκιμασμένος και στο Ρέθυμνο και στον Πανιόνιο. Δεν ξέρω αν. Απλώς ανέφερα μόνο τον Κάρτερ. Ναι, όχι, μα. Στοιχείο. Σωστό. Εγώ στη δουλειά την κάνουν όλοι οι παίκτες. Πρώτα απ' όλα, ίσως ο ΠΑΟΚ έχει τον καλύτερο παίκτη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ψηλό στο να αντιμετωπίσει τα pick and roll, το Βον. Εντάξει, καλύτερος δεν μπορώ να πω, αλλά εντάξει. Πολύ καλός αυτό. Σίγουρα είναι ένας από τους καλούς παίκτες, ναι. Έχει τον Γκάρ, τον Αμερικάνο, τον Νότιμο, ο οποίος είναι πολύ, πολύ δημιουργικός. Λέω γρήγορα τους ξένους, γιατί είναι ο Λάγκφορντ, που τον ξέρουμε επίσης από τη θητεία του και στον Κολοσσό και στον Πανιόνιο. Οι ξένοι είναι λίγο πολύ γνωστοί. Αλλά υπάρχουν και Έλληνες παίκτες που μπορεί να μην έχουν πολύ μεγάλο όνομα, μπορεί να είναι σχετικά άσημοι, μπορεί να, να τους θεωρούσε ο κόσμος για χρόνια δευτεροκλασσάτους. Και έρχονται στον ΠΑΟΚ και καθαρίζουν τα μάτσα. Δηλαδή, κάθε παίκτη μπορεί να καθαρίσει ένα μάτσο. Μπορεί να καθαρίσει μάτσο Τσόκλας, μπορεί να καθαρίσει μάτσο Κακαρούδης, μπορεί να καθαρίσει μάτσο Δέδας και το έχουν κάνει ήδη. Ο Σαλούστρος που έπαιζε στην Α2 μέχρι πριν από δύο χρόνια. Ναι, είναι παίκτες οι οποίοι έχουν κάποιο ρόλο, καταλάβει περίπου το ρόλο που μπορεί να παίξει ο καθένας μες στο γήπεδο και αυτό είναι πιο σπουδαίο κομμάτι. Βέβαια, ακόμη είμαστε στην αρχή. Ελπίζουμε με την πάροδο του χρόνου ότι ακόμη περισσότερο θα βελτιωθούν αυτοί οι παίκτες μας. Σούλη, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πέρα από από την εκτίμηση του Ολυμπιακού, πέρα από τη λατρεία του κόσμου του ΠΑΟΚ και την επιθυμία του να μείνει, τι σου άφησε η ιστορία με τον Ολυμπιακό? Ένα θέμα το οποίο δεν θέλω να το συζητήσω. Παικτών. Εντάξει. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Καλημέρα στο Σούλη του Μαρκόπουλου.